την κοινοβουλευτική παρέμβαση του βουλευτή και πρώην αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη για να αρθεί το αδιέξοδο που έχουν επιφέρει οι ελλείψεις προσωπικού σε νευραλγικές κλινικές του νοσοκομείου Χανίων, ζήτησαν μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων και εκπρόσωποι των γιατρών στη διάρκεια συνάντησής του στο αμφιθέατρο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Ο Χανιώτης βουλευτής επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, την οποία κατηγόρησε συνολικά για τις πολιτικές της και για τη διαχείριση της δημόσιας υγείας. Αυτά όλα είναι σημάδια μίας επερχόμενης κατάρρευσης και διάλυσης του συστήματος, η οποία έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και Νεοφιλελεύθερη Νέα Δημοκρατία. Δεν λέω ακόμα για τον αδιευκρίνιστο λαδέμπορα τον Γεωργιάδη, προχθές ανέλαβε, αλλά ήδη έχει δείξει τις προθέσεις του. Η Νέα Δημοκρατία έχει συνειδητή πολιτική επιλογή εξαθλίωσης του δημόσιου τομέα και ενίσχυσης του ιδιωτικού, τόνισε ο Παύλος Πολάκης, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκεκριμένο πλάνο διάλυσης του ΕΣΥ. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο. Θέλει απλά να συντηρήσει ίσα-ίσα μια στοιχειώδη λειτουργία για να βγαίνει η εφημερία των νοσοκομείων και να καλύπτει ανάγκες που ο ιδιωτικός τομέας ποτέ δεν θα μπορέσει να καλύψει. Την εφημερία, τα επίγοντα, ο ιδιωτικός τομέας ούτε θέλει ούτε μπορεί να τα καλύψει. Αυτό θέλει να αφήσει τα δημόσια νοσοκομεία και από εκεί και πέρα κομμάτια κερδοφόρα του δημόσιου νοσοκομείου θέλει να τα χωρίσει στους ιδιώτες. Ο Παύλος Πολάκης τόνισε ότι το πρώτο βήμα για να προσελκύσει γιατρούς στο δημόσιο σύστημα υγείας και να μην καταρρεύσει είναι οι αυξήσεις των αποδοχών των γιατρών, νοσηλευτών και συνολικά των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν θέλει απλά ενίσχυση της χρηματοδότησης του δημόσιου τομέα στο 7,5% του ΑΕΠ, που είναι ο ένας κεντρικός στόχος, δηλαδή να δίνουμε ως κράτος περίπου 14 δις ευρώ το χρόνο δημόσιο χρήμα για την υγεία. Αλλά είναι και η κατανομή του. Είναι ποιοι θα τα παίρνουν τα λεφτά αυτά. Με πρώτο στόχο χρειαζόμαστε διπλασιασμό αρχικά, τριπλασιασμό προοπτικά, των αμοιβών του υγειονομικού προσωπικού. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου οργανώνουν τη δράση τους σε μια προσπάθεια να πείσουν την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγείας να παρέμβουν. Ήδη προγραμματίζουν συλλαλητήριο στις 8 Φεβρουαρίου στην πλατεία Αγοράς, ενώ θα προηγηθεί ανοιχτή γενική συνέλευση την επόμενη Τετάρτη στο Εργατικό Κέντρο.